Τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου της παράταξης Ιωάννινα 2023, το μέλλον σήμερα, στον Κατσικά, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης με την επικεφαλής και υποψήφια δήμαρχο Ιωαννίνων Τατιάνα Καλογιάννη να παρουσιάζει παράλληλα υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στη Δημοτική Ενότητα Ιωαννίνων, υποψήφιους στις Περιφερειακές Ενότητες και υποψήφιους των Τοπικών Συμβουλίων στη Δημοτική Ενότητα Παμβότιδας. Η κυρία Καλογιάννη ολοκλήρωσε την ομιλία της με αναφορά στη σημασία της συμμετοχής των δημοτών στις εκλογές, λέγοντας ότι η μόνη χαμένη ψήφος στις εκλογές είναι η ψήφος της αποχής. Η ψήφος που εκφράζει απογοήτευση και απόρριψη της ελπίδας. Νωρίτερα, στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής της, η κυρία Καλογιάννη τόνισε ότι από το Δήμο Ιωαννιτών απουσιάζει σήμερα η δημιουργία και η οργανωμένη δράση και κυριαρχούν ο εφησυχασμός και η στασιμότητα. Επανέλαβε ότι χάθηκε πολύς και πολύτιμος χρόνος και δαπανήθηκαν πόροι χωρίς αντίκρισμα για τα Ιωάννινα. Η κατάσταση της λίμνης τόνισε επιβαρύνεται διαρκώς. Οι μεγάλοι δημόσιοι χώροι, το στρατόπεδο Βελισσαρίου, το πάρκο Πυρσινέλα, τα αστικά και περιαστικά πάρκα παραμένουν αναξιοποιήτα, απλησίαστα για τους πολίτες. Η καθαριότητα συνέχισε στην πόλη απέχει πολύ από το να κριθεί ικανοποιητική. Μικρά και μεγάλα έργα υποδομής που θα άλλαζαν την πορεία της πόλης δεν έχουν καν μελετηθεί. Παρουσίασε στη συνέχεια την πρόταση της παράταξης που βασίζεται σε θέσεις μελετημένες και εφαρμόσιμες, όπως ανέφερε. Η παράταξη δίνει προτεραιότητα στη λίμνη, υλοποιώντας ολοκληρωμένο σχέδιο με ανάδειξη της λιμναίας και παραλίμνιας περιοχής, με υποδομές περιβαλλοντικής αναβάθμισής της και αναψυχής. Επιτυγχάνει ακόμη ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Εξοικονομεί πόρους με την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλάζει την τιμολογιακή πολιτική των δημοτικών επιχειρήσεων, εφαρμόζει νέο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων, νέο ενιαίο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Αντιμετωπίζει ακόμη με ολοκληρωμένο τρόπο τις τέχνες και την πολιτιστική πολιτική, συνδέει τον πολίτη με την ιστορία του τόπου, στηρίζει τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και τους οικονομικά ασθενέστερους. Υποστηρίζει τις δομές τρίτης ηλικίας για την παραμονή των ατόμων ως ενεργά μέλη του κοινωνικού ιστού. Προβάλλει ακόμη την πόλη και ενισχύει τον τουρισμό. Δημιουργεί νέες υποδομές για την ανάδειξη των Ιωαννίνων, όπως ανέφερε, σε αθλητικό κέντρο υπερτοπικού χαρακτήρα, δημιουργώντας τον αθλητισμό γειτονιάς. Στίχημα για την παράταξη Ιωάννινα. 2023, το μέλλον σήμερα, αποτελεί, όπως ανέφερε η κυρία Καλογιάννη, η δημιουργία ενός νέου μεγάλης κλίμακας αθλητικού κέντρου στον Κατσικά. Η χωροθέτησή του προσδιορίζεται στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου Κατσικά και οι σύγχρονες προδιαγραφές με τις οποίες πρόκειται να μελετηθεί και να κατασκευαστεί δημιουργούν αξία και για τη Δημοτική Ενότητα Παμβότιδας αλλά και για το Δήμο συνολικότερα. Ακολούθησε η παρουσίαση των υποψήφιων δημοτικών και τοπικών συμβούλων. Γκορόγια Χριστίνα, γεωπόνος ελεύθερος επαγγελματίας. Τόλης Χρήστος, οικονομολόγος. Χιωτέλη Κατερίνα, γεωπόνος αρχιτέκτων τοπίου. Δημοτική Ενότητα Ανατολής, Μανουσαρίδη Αλεξία, αστυνομικός και τελειόφοιτη νομικής. Παπαγιάννη Μαριάννα, δικηγόρος. Παπαδημητρίου Αποστόλης, γυμναστής. Παπάς Αριστίδης, επιχειρηματίας. Τζόρτζι Λαγού Ευρυδίκη Εύη, οικονομολόγος, ιδιοκτήτρια εκπροσιλίου μέσης εκπαίδευσης. Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου, Αργύρης Βασίλειος, πτηνοτρόφος, στον αγροτικό πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Ιωαννίνων Πίνδος. Δυστυχώς σήμερα κάποιοι απουσιάζουν λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Γαβριήλ Αθανάσιος, επιχειρηματίας. Γκυζά Κωνσταντίνα, Διοίκηση Επιχειρήσεων. Δημοτική Ενότητα Νήσου, Παπάς Θεμιστοκλής, ιδιοκτήτης εργαστηρίου παραδοσιακής αγροτικής στη Νήσο Ιωαννίνα. Δημοτική Ενότητα Περάματος, Λαδιάς Γεώργιος, επιχειρηματίας. Μπέτζιο Ελένη, συντονίστρια οργάνωση ΣΑΜΕΑ. Κόκος Απόστολος, αργυροπροσωπός. Δημοτική Ενότητα Παμβότιδας, Γιωτίτσας Νικόλαος, φιλόλογος αθλητικογράφος. Ευαγγέλου Φίλιππος, δάσκαλος διδάκτορ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ερετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών και προστατικών συμβούλων.
Λούκας Βασίλειος, διασώσεις πλήρωμα σενοφόρου στο ΕΚΑΒ Ιωαννίνων. Μάγκου Κέτη, μηχανικός επιστήμης Βασιλικών, ιδιωτική υπάλληλος. Ράπτης Ιωάννης, κτηνοτρόφος. Κοντρότσιου Νάκου Παρασκευή, υπάλληλος στο ΕΦΕ Ιωαννίνων.